Η μείωση κατά 8,5% στη χονδρική τιμή των φαρμάκων που θα ισχύσει από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έγινε στη βάση εισηγήσεων για βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις στην τιμολογιακή πολιτική όπως αυτές καταγράφονται στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο υφιστάμενος τιμοκατάλογος αποτελείται από 5.374 φάρμακα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 2.883 φάρμακα των οποίων οι χονδρικές Τιμές θα μειωθούν κατά 8,5%. Τα υπόλοιπα 2.492 φάρμακα παραμένουν με σταθερή ανώτατη χονδρική και ελληνική τιμή, αφού είναι προϊόντα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη των 10 ευρώ, καθώς και μη συνταγογραφούμενα. Εξαιρούνται επίσης φάρμακα, των οποίων η ανώτατη χονδρική τιμή καθορίζεται μόνο από μια πιο φθηνή χώρα. Η συνολική μείωση των χονδρικών τιμών των φαρμάκων, που επηρεάζονται τόσο από την επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου με πλήν 15% που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, όσο και από τη μείωση κατά 8,5% που θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο, ανέρχεται σε περίπου 23% συνολικά.